Έχουμε την κυρία Γεωργαντά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Γεωργαντά, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, αλλά ξέρετε, τα έχω πει πάρα πολύ. Το ξέρω. Κυρία Γεωργαντά, αυτό έλεγα πριν. Θα τα ξαναπούμε, δηλαδή. Όχι. Η στερεοτυπία τα γράφει καλά, νομίζω. Τώρα έκανα μια ενημέρωση, κυρία Γεωργαντά, στους ακροατές μας, στο περίπου τι είπατε πριν στον Μπάμπη Παπαπαναγιώτου. Και ναι. Ήθελα να τους πω, ήθελα μάλλον εσείς να μας πείτε, το πώς σας ακούγεται η εξέλιξη των πραγμάτων και των καταστάσεων εδώ και ένα χρόνο, από τον Οκτώβριο του 2010 μέχρι σήμερα. Αν ήσασταν εσείς οι υπεύθυνοι της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, προφανώς έχετε μια άλλη αντίληψη για το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί. Επειδή όμως τα ζείτε από μέσα, ποια είναι η εκτίμησή σας, γιατί γίνονται όλα αυτά? Γιατί βγαίνουν κάθε τόσο στοιχεία μαγειρεμένα και μετά διορθώσεις και μετά διορθώσεις επί των διορθώσεων? Πού οδηγείται η κατάσταση? Νομίζω είναι και η ανικανότητα, βέβαια. Ανικανότητα και ανικανότητα, η οποία έχει γίνει σκόπιμα. Έχουν επιλεγεί τα άτομα αυτά, τα οποία δεν γνωρίζουν κιόλας την αξία των στατιστικών στοιχείων. Πρέπει να γνωρίζεις και την αξία για να δώσεις την απαραίτητη σημασία στα στατιστικά στοιχεία. Mm. Και το οποίο σημαίνει πρέπει να είσαι στατιστικός επιστήμονας. Εάν ήταν κάποιος, αν ήμουν εγώ ας πούμε πρόεδρος, ναι, ή κάποιος, ναι, άλλος ας πούμε, να ήταν, πώς να σας πω, ο καθηγητής ο κ. Δονάτος από το Καποδιστριακό που είναι στατιστικός, ή από το τμήμα στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου, που υπάρχουν διεθνώς φήμη στατιστικοί εκεί, Έλληνες στατιστικοί. Εγώ πιστεύω, και οι οποίοι είναι και αδιάφθοροι και έντιμοι από άποψη στατιστικής μεθοδολογίας, δηλαδή ενδιαφέρονται οι άνθρωποι για την επιστήμη, στατιστική μεθοδολογία, νομίζω ότι θα προχωρούσαμε καταρχήν να δούμε εάν τα στοιχεία αυτά του ελλείμματος, να δομήσουμε το έλλειμμα, γιατί το έλλειμμα ήταν και το πιο σοβαρό. Αλλά δεν είναι το μόνο πρόβλημα, μην νομίζετε. Δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Εδώ δεν έχουμε στην Ελλάδα στοιχεία παραγωγικότητας. Δεν έχουμε στοιχεία παγίου κεφαλαίου για κανένα τομέα της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό το συζητάμε από το ΚΕΠ, από την εποχή του 80 που ήμουν στο ΚΕΠ, συζητούσαμε αυτά τα στοιχεία, ότι πρέπει να βγάζουμε τέτοια στοιχεία. Πουθενά στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο τον πολιτισμένο, της Δύσης, δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή να έχουμε ελληματικά στοιχεία, να έχουμε έρευνες, ας πούμε η έρευνα για το ηλεκτρονικό εμπόριο, και να έχουν βάλει ότι είναι, λέει, εμπιστευτική. Είναι δυνατόν στατιστικά στοιχεία να είναι εμπιστευτικά? Α, υπάρχουν εμπιστευτικά στατιστικά στοιχεία. Φτιάξαμε το δείγμα. Ναι. Θα προχωρούσαμε, που λέτε, για να τα συντομεύω, θα προχωρούσαμε, πιστεύω, ένας πραγματικά επιστήμονας στατιστικός που ενδιαφέρεται και για τη χώρα, αλλά και για τα πραγματικά στατιστικά στοιχεία, να δομήσει, να υπολογίσει το έλλειμμα πραγματικά στη διάστασή του. Δηλαδή, εδώ έχουν μπει μέσα στο έλλειμμα 10, οι οποίες πολύ πιθανό να μην πρέπει να μπουν μέσα στο έλλειμμα. Ναι. Δεν έχουν γίνει μελέτες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Γίνονται σχετικές μελέτες και έρευνες, ναι, από διεπιστημονικές επιτροπές. Ναι. Για να διαπιστώσουν αν τα κριτήρια, τα οποία είναι πάρα πολύ πολύπλοκα, εάν τα διαβάσει κανείς στο manual της Eurostat, για το πώς γίνεται η ταξινόμηση των οργανισμών στη γενική κυβέρνηση. Η γενική κυβέρνηση είναι ένας από τους φορείς οικονομικής δραστηριότητας. Ένας άλλος φορέας είναι τα νοικοκυριά, ας πούμε. Ένας άλλος είναι οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί. Ναι. Και ένας τέταρτος φορέας είναι οι μη χρηματοδοτικοί οργανισμοί, δηλαδή όλες οι επιχειρήσεις ιδιωτικές, οι υπόλοιπες. Λοιπόν, ποιος μπαίνει, ποια επιχείρηση μπαίνει μέσα, ταξινομείται στη γενική κυβέρνηση, η οποία διαμορφώνει και το έλλειμμα και το χρέος, είναι και άρα την ανάγκη θέμα Δουνουτού. Μελέτης. Και άρα την ανάγκη μελέτης για Δουνουτού. Ναι, είναι θέμα στην μελέτης. Ελλάδα, ναι. Στην Ελλάδα, πολύ αβασανιστή η Eurostat, πετάει μέσα στην γενική κυβέρνηση, και τα ξέρει πολύ καλά ο κ. Ραντερμάχερ, ναι, ο γενικός διευθυντής, γιατί είναι στατιστικός επιστήμονας. Ναι. Και λυπάμαι για λογαριασμό του. Ναι. Διότι δεν δίνει σημασία, εγώ έτσι το μεταφράζω, ναι, δεν δίνει σημασία στη χώρα μας. Νομίζω ότι είμαστε μπανανία εδώ, και άντε δώστους και ένα 15,4 έλλειμμα. Ναι. Δεν πειράζει. Κυρία Γεωργαντά, έχω... Ας τους χρησιμοποιήσουμε σαν πειραματόζω. Δηλαδή είναι μια έλλειψη υπευθυνότητας, νομίζω. Έχω... Και το δομούσαμε τελείως διαφορετικά. Για να μην σας κουράζω κι εγώ και εσάς, γιατί όλη τη μέρα αυτά λέτε, έχω τρεις, ναι, συγκεκριμένες ερωτήσεις για να σας αποδεσμεύσω. Αλλά είναι τρεις ερωτήσεις που δεν χρειάζονται μεγάλες απαντήσεις, αλλά εύστοχες, και ξέρω, ναι, ότι είστε ικανοί να τις κάνετε. Ερώτηση πρώτη. Υπάρχει ο επιστήμονας, υπάρχει και ο Έλληνας. Θέλω να πω ότι. Μη μου απαντήσετε ως επιστήμονας αυτή τη στιγμή, αλλά με την επιστημονική σας εμπειρία και γνώση, απαντήστε στο ερώτημά μου. Αν η Ελλάδα δεν ήθελε να αποφύγει το Δουνουτού,
θα μπορούσε με τον ίδιο, με έναν τρόπο αποδεκτό γενικά, αλλά θα μπορούσε το έλλειμμα να το παρουσιάσει τέτοιο ώστε να μην υπάρχει ανάγκη του δουνουτού. Γιατί το 15,4 ισοδυναμεί με δουνουτού. Η θέση μας, ναι. Πολύ καλύτερη η θέση μας. Ίσως θα μπορούσαμε να μην μπούμε στο δουνουτού καθόλου. Ναι. Να το αποφύγουμε. Ναι. Πιστεύω, εάν είχαμε χειριστεί τα θέματα με λίγο πιο δυναμική. Ας πούμε, εγώ πιστεύω ότι αν ήταν κάποιος ηγέτης, πολιτικός, ας πούμε ο Ανδρέας Παπανδρέου σήμερα ή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν θα αφήνανε αυτό το πράγμα να εξελιχθεί έτσι. Δεν έχουμε ηγέτες. Πιστεύω και οι ηγέτες. Έχουμε και έλλειμμα ηγετών και στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Να άλλο ένα μέγεθος. Είναι γενικά στην Ευρώπη. Δεν βλέπετε η Μέρκελ δεν μπορεί να αποφασίσει. Παλινδρομή. Τελικά θα εφαρμόσουν το ευρωομόλογο μετά από 2 χρόνια. Δηλαδή, εδώ ο Εγγλέζος ο Χόλαντ, ο οποίος αυτός το εισήγαγε στην Ευρωβουλή το ευρωομόλογο, την έννοια του ευρωομολόγου, έχει και τους πιέζει και αυτοί απαντάνε ότι λέει βλακίες ο Χόλαντ, οικονομολόγος. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει πάει πάρα πολύ καλύτερα, αλλά θέλει μια στεναρή θέση, δυναμική, μια δίκαια αντιμετώπιση. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος, ότι ο Έλληνας είναι φιλότιμος. Εγώ βλέπω εδώ απλούς ανθρώπους, εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να ζήσουν με ψωμί και ελιά και να πληρώσουμε τα πάντα για να βγει η χώρα από αυτή την κατάσταση, αλλά ζητάνε δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τις βίλες, τα κότερα και τις πισίνες του κυρίου Παπακοσταντίνου, όπως ελέγχθηκε τελευταία στον τύπο, και να μην πληρώνουν τίποτα αυτοί οι άνθρωποι. Μας είπατε να μην μπαίνουν στη φυλακή. Από αυτό... Δεν γίνεται, να μην κατάσχονται οι περιουσίες τους. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν πρέπει να ανοιχτεί το άδικο. Κυρία Γεωργαντά, λέγοντάς μας ότι έχουμε έλλειμμα ηγετών, υπονοείται ότι αυτοί που έχουμε τώρα προφανώς εκτελούν εντολές που τους έρχονται δηλαδή. Τώρα βεβαίως εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι έχουμε μία, το είπα και στον κύριο Χατζηνικολάου, έχουμε μία ειδικού τύπου, νέου τύπου κατοχή από τους Γερμανούς. Σε εμάς το είπατε, ποιο κύριο Χατζηνικολάου, στο Ράδιο 9 το είπατε. Ειδικότερα εδώ, ειδικότερα εδώ στην Ελλάδα έχουμε κατοχή από τους Γερμανούς. Αν πάτε στη στατιστική υπηρεσία, οι περισσότεροι σύμβουλοι είναι Γερμανοί. Τι εννοείται. Είναι Γερμανοί. Τι εννοείται, δεν είναι τυχαίο που ο γενικός διευθυντής της Eurostat είναι Γερμανός. Ναι, όταν λέτε σύμβουλοι της ελληνικής αρχής. Μας έχουν φέρει αυτή την task force τη δύναμη καθήκοντος που είναι γερμανική. Ράιχεμπαχ. Μας φέρνουν και όλους τους συνταξιούχους εδώ. Είναι στρατηγικός όρος, είναι ομάδα κρούσης. Είναι ομάδα κρούσης Ράιχεμπαχ. Είναι στρατηγικός όρος. Task force είναι στα αγγλικά. Ναι, είναι ο στρατηγικός όρος και λέγεται ομάδα κρούσης. Task force είναι δύναμη καθήκοντος. Δηλαδή έχουν ένα καθήκοντο να επιτελέσουν. Να σας ρωτήσω για κάτι τελευταίο. Είπατε νωρίτερα στον Πάπη του Παπαναγιώτου ότι δεχόσασταν πιέσεις από τον Ράντεν Μάχερ, τον Γενικό Διευθυντή της Eurostat. Με ποιο τρόπο γινόντουσαν αυτές οι πιέσεις? Θέλω να πω, υπάρχει κάποιο mail, υπάρχει. Εγώ ήρθα σε επαφή μαζί του για να δω πού το πάει. Δηλαδή, ποιο λόγο ένας Γενικός Διευθυντής της Eurostat δεν θέλει να έχουμε σωστά στατιστικά στοιχεία. Και του έστειλα email, μου έστειλε το κινητό του, επικοινώνησα και τηλεφωνικά μαζί του και έχω και ορισμένα email.